αυτή που προσπαθούσε να ανακόψει τον καλπασμό του νεοφιλελευθερισμού στην Ευρώπη ήδη πριν από την πρόσφατη μεγάλη κρίση. Το 2014, στις προηγούμενες ευρωεκλογές δηλαδή, ήμασταν ήδη πάνω από 5 χρόνια σχεδόν εντός της μεγάλης τραπεζικής και δημοσιονομικής κρίσης και 4 τουλάχιστον χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τότε, όλες περιφερειακές χώρες, είχαν εισέλθει σε προγράμματα διάσωσης, όλα τους πανομοιότυπα, βασισμένα στις ίδιες αναποτελεσματικές αρχές, στις ίδιες λαθεμένες συνταγές. Αρχές εμπνευσμένες από τις πιο σκληρές, ακόμα και επιστημονικά θα έλεγα περιθωριακές εκδοχές του νεοφιλελευθερισμού, που αγνοούσαν επιδεικτικά την αναγκαία αναπτυξιακή ατζέντα, αγνοούσαν επιδεικτικά τα αιτήματα της εργασίας και βεβαίως την ανάγκη να αναδιαρθρωθούν τα χρέη των ευρωπαϊκών κρατών, αλλά και τη σημασία να στέκονται οι κοινωνίες στα πόδια τους, να υπάρχει πραγματική οικονομία, να υπάρχει κατανάλωση, να υπάρχει παραγωγή, για να μπορούν να εξυπηρετούνται αυτά τα δυσθεώρητα κρατικά χρέη και τραπεζικά δάνεια. Μπορεί τότε να ήμασταν βαθιά μέσα στην κρίση, είχαμε όμως την αισιοδοξία και τη δύναμη που μας είχαν δώσει τα κοινωνικά κινήματα και οι κινητοποίησεις σχεδόν σε όλη την Ευρώπη ενάντια στη λιτότητα, ιδιαίτερα στον Νότο, την αισιοδοξία και τη δύναμη πως θα μπορούσαμε να τα βάλουμε με τις πανίσχυρες δυνάμεις που καθόριζαν τις εξελίξεις στην Ευρώπη. Από τότε βεβαίως κύλησε πολύ νερό στα βλάκι, αλλά νομίζω ότι αν μπορούμε να βγάλουμε ένα πρώτο συμπέρασμα σήμερα, 5 χρόνια μετά, λίγο πριν ξεκινήσουμε μια νέα καμπάνια για τις ευρωπαϊκές εκλογές, είναι ότι η κριτική που ασκήσαμε δημόσια 5 χρόνια πριν με αφορμή τις ευρωεκλογές του 2014, αλλά και η προειδοποίησή μας απέναντι σε μια Ευρώπη που θύμιζε σήμερα ακόμα περισσότερο τον υπνοβάτη που πορεύεται προς τον γκρεμό, η κριτική μας λοιπόν αλλά και η προειδοποίησή μας τότε μόνο αβάσιμες δεν αποδείχθηκαν τα 5 αυτά χρόνια που πέρασαν. Η δική μας προσπάθεια εδώ στην Ελλάδα για τον τερματισμό της λιτότητας συγκρούστηκε με τα τείχη της βίαιης αντίδρασης των ευρωπαϊκών θεσμών. Περάσαμε και συναρπαστικές αλλά και δύσκολες ταυτόχρονα στιγμές. Για πρώτη φορά σε μια χώρα της Ευρωζώνης υπήρχε μια σημαντική, ένας εκλογικός τρίαμβος της αριστεράς και των δυνάμεων που είχαν και έχουν σαφή στόχο ενάντια στην πολιτική της ακραίας λιτότητας, στην νεοφιλελεύθερη πολιτική. Υπήρξαν λοιπόν στιγμές συναρπαστικές αλλά και στιγμές φοδρής σύγκρουσης. Υπήρξαν και στιγμές δύσκολες. Σήμερα όμως μπορούμε να πούμε ότι η δική μας προσπάθεια εδώ στην Ελλάδα για τον τερματισμό της λιτότητας μέσα από συγκρούσεις αλλά και από δύσκολους συμβιβασμούς έχει οδηγηθεί σε έναν δρόμο που φαίνεται ότι οδηγεί σε ξέφωτο, που φαίνεται ότι έχει σαφή πλέον ορίζοντα. Ξεκινήσαμε σιγά σιγά να χτίζουμε ένα νέο κοινωνικό κράτος με γερές βάσεις. Επαναφέραμε την οικονομία μας σε τροχιά ανάπτυξης, εξορθολογήσαμε τα δημόσια οικονομικά, κυρίως όμως καταφέραμε να ολοκληρώσουμε ένα δύσκολο πρόγραμμα προσαρμογής, σαφώς ιππιότερο δημοσιονομικά, στοχευμένο σε διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Κυρίως όμως το καταφέραμε αυτό προστατεύοντας τις λαϊκές εκείνες δυνάμεις, την κοινωνική εκείνη κατηγορία την οποία είμαστε ταγμένοι να εκπροσωπούμε, τους πολλούς και τους αδύναμους. Και βεβαίως δημιουργήσαμε τις προϋποθέσεις για σημαντικές νίκες για τις δυνάμεις της εργασίας.
για την επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων, των εργασιακών δικαιωμάτων, γιατί θέλουμε μια οικονομική ανάπτυξη που να τροφοδοτείται από την εργασία και όχι από τη συντριβή της εργασίας. Διότι εμείς αντίθετα με τους νεοφιλελεύθερους δεν θεωρούμε την μείωση της ανεργίας ως αποτέλεσμα της ανάπτυξης, αλλά ως προϋπόθεση της ανάπτυξης. Βεβαίως και σε άλλα, για να μην μονοπολώ τη συζήτηση με βάση τόσα συνέβησαν στην Ελλάδα, να πω ότι και σε άλλα σημεία, σε άλλες χώρες της Ευρώπης, είχαμε παραδείγματα όπου με δυσκολίες, με πισωγυρίσματα, αλλά είχαμε σημαντικές νίκες. Και αναφέρομαι ιδιαίτερα στην Πορτογαλία, όπου οι προοδευτικές δυνάμεις, οι σοσιαλιστές, οι κομμουνιστές, η αριστερά, οι πράσινοι, ήρθαν άξαφνα, θα έλεγα εγώ, δεν το περιμέναμε, σε μια προγραμματική συνεννόηση και συγκρότησαν κυβέρνηση για ένα πρόγραμμα εξόδου από την ύφεση και την υψηλή ανεργία. Ενώ πιο πρόσφατα είδαμε να αναπτύσσεται ένας παρόμοιος διάλογος μεταξύ των προοδευτικών δυνάμεων και στην Ισπανία πάνω σε ένα πρόγραμμα για την ανάταξη της εργασίας, για την επαναφορά των εργασιακών δικαιωμάτων και για την αύξηση των δημόσιων δαπανών προκειμένου να τονωθεί η ενεργό ζήτηση της οικονομίας. Λοιπόν, είναι ο Αλέξης Τσίπρας εγκαινιάζει το διήμερο συνέδριο που οργανώνει ο ΣΥΡΙΖΑ και με την συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ομάδα της Αριστεράς. Είχαμε συνδεθεί ζωντανά με το ξενοδοχείο που γίνεται, το Ευρωπαϊκό Συνέδριο για το Μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σειρά από πάνελ, σήμερα και αύριο. Τώρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης περιοδεύει στη Θράκη σήμερα, Κώστα, έτσι. Ναι. Είναι αυτό στο πλαίσιο της στρατηγικής... Στο πλαίσιο των περιοδιών κυρίως για τις περιφερειακές εκλογές, ο οποίος έχει δώσει από καιρό μεγάλη βαρύτητα. Και γιατί...